Ούτε Γάζα, ούτε Παλαιστινιακά, ούτε Αίγυπτο, ούτε τίποτα. Γελάω γιατί πραγματικά σκέφτομαι με τι θα ασχολούμαστε. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε σε κάτι σοβαρό. Μας έκανε εντύπωση. Η θερμοκρασία, βλέπετε πίσω μας πλέον από τη Βραζιλία. Η φωτογραφία. Τι να κάνουν οι άνθρωποι. Η θερμοκρασία που καταγράφηκε πραγματικά. Να δροσιστούν. Προσπαθούν και βλέπετε πώς είναι. Η αίσθηση της ζέστης ήταν 62 βαθμοί Κελσίου, Νίκο. Ναι. Μιλάμε για ένα ασύλληπτο μέγεθος. Ο κύριος Μιχάλης Πετράκης, πρώην διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος στο Αστεροσκοπείο. Να τον ευχαριστήσουμε. Κύριε Πετράκη, κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Σάκη. Κύριε Σταύρος Κυριόπουλος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Βραζιλίας. Κύριε Κυριόπουλε, να είστε καλά. Καλημέρα σας. Ερώτημα με τον κύριο Κυριόπουλο πρώτα. Τι κάνει τώρα, τι καιρό σας έχει, για πείτε μας. Κοιτάξτε, εγώ μένω στο Σαν Πάολο, αλλά το Σαββατοκύριακο ήμουν στο Ρίο. Ναι. Και επέρασα όλη αυτή τη ζέση. Πραγματικά ήταν φοβερή η ζέση που είχε στο Ρίο αυτό το Σαββατοκύριακο. Είχε φτάσει 39 βαθμούς με θερμική αίσθηση 62,3. Τι λέτε. Και τώρα στο Σαν Πάολο θα έχουμε σήμερα γύρω στα 34 βαθμούς. 34 καλά είναι, αλλά πώς αναπνέεις, πώς κινείσαι, πώς βγαίνεις έξω στον δρόμο. Είναι δύσκολο. Εγώ προσωπικά δεν αισθάνομαι καλά με τέτοιες ζέστης. Εγώ ήμουν στο Ρίο γιατί ήταν μια γενική συνέλευση, ναι, της Ομοσπονδίας στο Ρίο Τζανέρο. Παρασκευή βγήκα από το ξενοδοχείο για να πάω στο φαρμακείο να αγοράσω κάτι πράγματα και δεν άντεχα, δεν μπορούσα. Το Σάββατο έμεινα όλη την ημέρα στο ξενοδοχείο. Η Κυριακή βγήκα πάλι και πάλι ήταν πολύ άσχημα. Δηλαδή δυσκολεύεσαι να αναπνέεις. Ναι. Έχουν ελήφθησαν έκτακτα μέτρα στο Ρίο για την αντιμετώπιση. Δόθηκε... Όχι, λέτε. Ναι, ειδοποιήσαν ότι, ναι, να προσέχουμε, να πίνουμε νερό, τέτοια πράγματα. Έχει καταγραφεί τέτοια θερμοκρασία πρόσφατα εκεί, άλλη φορά. Εγώ δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι, ναι. Δεν θυμάμαι. Ναι. Υπήρξαν άνθρωποι, γνωρίζετε από τα μέσα ενημέρωσης, οι οποίοι πήγαν στο νοσοκομείο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, φαινόμενα θερμοπληξίας. Δώστε μας λίγο έτσι το κλίμα. Δεν γνώρισα κανέναν. Ναι. Όπως σας είπα, εγώ πήγα για μια δουλειά. Δεν βγήκα πολύ. Βγήκαμε το Σάββατο, την Κυριακή, για να πάμε στην κοινότητα του Ρίου να γνωρίσουμε. Πήγαμε στην εκκλησία. Ναι. Αλλά δεν ξέρω πώς να σας εξηγήσω αυτό που αισθανόμουν. Δηλαδή, με μια ανάσα πολύ βαριά, πολύ κουρασμένος, πολύ άσχημα αισθανόμουν. Κύριε Πετράκη, ακούσατε ποιες είναι οι συνθήκες. 62 βαθμούς η αίσθηση της ζέστης, με 39 να καταγράφει, αλλά προφανώς και υπήρχε υγρασία, προφανώς και υπήρχαν θερμικές, ναι, νησίδες. Τι είναι όλα αυτά που ζούμε? Καταρχάς δεν είναι 62 βαθμοί. Δεν έχει καταγραφεί 62 βαθμοί. Αλλά 62 βαθμοί είναι η αίσθηση. Θεωρητικά πώς αισθάνεται ο οργανισμός σε τέτοιο περιβάλλον. Αισθάνεται σαν να έχει 62 βαθμούς. Δυστυχώς πρέπει να προετοιμαστούμε, γιατί αυτά τα φαινόμενα θα τα βλέπουμε πολύ συχνά. Και εδώ στην Ελλάδα, κύριε Πετράκη. Γιατί η Ελλάδα αποτελεί άλλη περιοχή, άλλη χώρα. Οπωσδήποτε στην Ελλάδα, και μάλιστα στην Ελλάδα θα είμαστε άτυχοι λόγω του ότι έχουμε και μια ακτογραμμή η οποία μας προσφέρει και χαρές. Όταν λέω ακτογραμμή, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι. Τις πλάζ, τα νησιά και ούτω καθεξής. Εστίες. Αυτές είναι εστίες οι οποίες αναπνέουν. Λοιπόν, εκεί πέρα θα δημιουργηθεί πρόβλημα λόγω του ότι εάν με αυτό το ρυθμό με τον οποίο ανεβαίνει η θερμοκρασία στις αστικές περιοχές εξακολουθήσει, τότε να θυμηθείτε ότι πραγματικά θα αντιμετωπίσουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα τα επόμενα 40 ή 50 χρόνια. Ναι. Δηλαδή θα το ζήσει η γενιά των παιδιών μας, ενδεχομένως εμείς και των εγγονών μας. Οι προβλέψεις οι οποίες γίνονται με μοντέλα, τα λεγόμενα κλιματολογικά μοντέλα.
Λοιπόν, αυτές οι προβλέψεις λένε ότι οι επικίνδυνες χρονιές θα είναι μετά από το 2060-2070. Ο επόμενος αιώνας θα είναι πραγματικά κρίσιμος για τη λειτουργία της ανθρωπότητας. Τι μεταβολές θα δούμε στο περιβάλλον, στον ελλαδικό χώρο, κύριε Πετράκη, δηλαδή? Αυτό το οποίο φοβούνται πάρα πολύ και πραγματικά έχουν κάθε λόγο να φοβούνται είναι η ερημοποίηση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι η Σαχάρα προχωρεί, κερδίζει έδαφος η Σαχάρα, κερδίζει περιοχές στη Σαχάρα κοντά, οι οποίες καταστρέφονται με αριθμό 75 χιλιόμετρα το μέτωπο, 75 χιλιόμετρα το χρόνο. Ναι. Φανταστείτε, δηλαδή σε λίγο θεωρητικά πολλές γόνιμες περιοχές θα σκεπαστούν από την άμμο της Σαχάρας. Να σας δώσω και μια άλλη πληροφορία. Τώρα τελευταία συζητάμε γύρω από θέματα ερημοποίησης Σαχάρας και ούτω καθεξής, ναι, και του κλίματος στις περιοχές της Ευρώπης. Έχουν κάνει επιστήμονες πριν από 10-15 χρόνια μια μελέτη σχετικά με το κλίμα το οποίο θα έχει η περιοχή της Ευρώπης, οι περιοχές οι οποίες είναι κοντά στη Μεσόγειο κυρίως, για το κλίμα αυτό το οποίο θα υπάρχει σε αυτές τις περιοχές μετά από την παρέλευση 40-50 ετών. Λοιπόν, έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αν εξακολουθήσουμε με αυτό το ρυθμό να αναπτύσσουμε έτσι τα φαινόμενα της ερημοποίησης, τότε θεωρητικά τα επόμενα 30-40 χρόνια η Βαρκελόνη και η Σεβίλη θα έχουν το κλίμα το οποίο έχει η Λιβύη. Τι λέτε τώρα? Καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει. Πρώτον και δεύτερον, σιγά σιγά με τον καιρό θα προσπαθώντας να πολεμήσουν την ερημοποίηση θα δημιουργήσουν θύλακες. Δηλαδή θα δημιουργηθούν έτσι μικρές πόλεις οι οποίες θα προσπαθούν να επιζήσουν από το... Όταν αναφέρεστε στο άμεσο μέλλον, είναι πάρα πολύ δυσίωνο αυτό το οποίο μας περιγράφεται. Ναι. Και εφόσον είναι τόσο άμεσο αυτό το οποίο μας λέτε, είναι πολύ δύσκολο πλέον να ληφθούν και μέτρα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Ίσως έχουμε αργήσει πολύ. Για να κλείσουμε με αυτό. Προλαβαίνουμε? Οι γνωματεύσεις της Επιτροπής, οι οποίοι υπολογίζει την κλιματική αλλαγή, υπολογίζει, να μου επιτρέψετε τον όρο, υπολογίζει, τρέχει τα κλίματα, τρέχει τα διάφορα εργαλεία τα οποία προσδιορίζουν την κλιματική αλλαγή. Αυτή μας λέει ότι ήδη έχουμε ξεπεράσει το όριο το οποίο έχει θέσει η Επιτροπή Κλιματικής Αλλαγής. Κανονικά έπρεπε να είναι 1,8 βαθμοί τα επόμενα 20-30 χρόνια, αλλά δεν πρόκειται να επιτύχουμε αυτούς τους αριθμούς. Επομένως, από τώρα πρέπει να κλαίμε. Κύριε Πετράκη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Κυριόπουλε, μέχρι πότε θα πάει αυτή η καλοκαιρία, αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες? Αυτό δεν το ξέρει κανένα. Δεν μπορούμε να τρέξουμε τα μοντέλα τα μετεωρολογικά. Δεν έχουμε τη δυνατότητα. Να δούμε στη Βραζιλία πώς το βλέπουμε εμψηλές. Κύριε Κυριόπουλε. Εκεί πέρα είναι άλλο. Ξέρετε, στη Βραζιλία. Κοιτάτε, ένα λεπτό ακριβώς. Στη Βραζιλία. Σας ακούμε, κύριε Κυριόπουλε. Μισό λεπτό. Κύριε Πετράκη, να μας πει ο κύριος Κυριόπουλος που είναι εκεί. Ελάτε. Λένε μέχρι την Πέμπτη θα έχει αυτή η θερμοκρασία. Μέχρι την Πέμπτη. Καλά κουράγια. Καλά κουράγια. Κύριε Πετράκη, θα τα ξαναπούμε, δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται. Το πρόβλημα, να ξέρετε, το πρόβλημα είναι η υγρασία στη Βραζιλία. Υγρασία, βέβαια. 100% υγρασία και 25 βαθμοί. Πολύ και τους δύο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε να προλάβουμε να επικοινωνήσουμε.